Στο σημερινό επεισόδιο εξερευνούμε ένα εξωπραγματικό σπήλαιο που βρίσκεται στη γειτονική μας χώρα, τη Βουλγαρία. Η ύπαρξη του υπολογίζεται πίσω στην Παλαιολιθική εποχή, όπου για χιλιάδες χρόνια κατοικούταν από ανθρώπους αλλά και όχι μόνο. Πολλοί ταξιδεύουν εδώ για να δουν αυτό το τουριστικό μέρος και να θαυμάσουν το απίστευτο γεωλογικό αυτό φαινόμενο, όπου πρόσφατα έχουν γυριστεί και σκηνές από την ταινία The Expendables 2. Μείνετε μαζί μας, καθώς εξερευνούμε το μέρος αυτό για εσάς. Που 7 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Λέτνιτσα, αν δεν κάνω λάθος, και 15 χιλιόμετρα βόρεια-ανατολικά του Λόβετς. Βρίσκεται κοντά στο χωριό Ντεβετάνκι, στην ανατολική όχθη του ποταμού Ορσάμ, στη Βουλγαρία. Παλιά χρησιμεύε και ως καταφύγιο για διάφορα είδη πανίδας και τώρα φιλοξενεί περίπου μια αποικία 30.000 νυχτερίδων και περίπου 15 διαφορετικών ειδών, αν δεν κάνω. Το σπήλαιο λοιπόν στην Τεβετάσκα ξεκινάει με ένα άνοιγμα του σπηλαίου περίπου 30 μέτρα φάρτος και 35 μέτρα ύψος, το οποίο αργότερα μπορεί να φτάσει στα 40 ή και τα 60 μέτρα σε κάποιο σημείο. Το συνολικό εμβαδό όλου του χώρου που σκεπάζεται μέσα από αυτά τα μεγάλα τείχη, τα οποία σε κάποια σημεία έχουν τρύπες όπως βλέπετε και πίσω μου και μπαίνει όπλετα ο φως της ημέρας, είναι περίπου στα 2.400 τετραγωνικά. Η σπηλαία αυτή ανακαλύφθηκε το 1921, αλλά οι ανασκαφοί ξεκίνησαν γύρω στο 1950. Κατά τη δεκαετία του 1950, όταν η Βουλγαρία ήταν μέρος του Σοβιετικού Ανατολικού Μπλοκ, το σπήλαιο χρησιμοποιήθηκε ως αποθήκη βενζίνης και τροφίμων. Σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές, το σπήλαιο αργότερα έγινε μυστική πάση πριν παροπληστεί. Σύμφωνα με μερικούς από τους ντόπιους, χρησιμοποιήθηκε ως πιθανός σταθμός εκτόξευσης πυράβλων, καθώς οι τεράστιοι φεγγίτες θα επέτρεπαν την εκτόξευση πυράβλων μέσω αυτών εάν χρειαζόταν, αλλά θα κρατούσαν τη βάση κρυμμένη από τον εχθρό. Εσείς, υπάρχει φοβερή ακουστική και έχω διαβάσει πως σε αυτό το μέρος γινόντουσαν και συναυλίες ή χοροδίες διαφόρων τύπων. Αυτό το δωματιάκι εκεί πάνω δεν ξέρω σε τι εξυπηρετεί, αλλά ίσως ρωτήσω και μάθω έξω. Περίπου 200 μέτρα από την είσοδο, δύο χώροι χωρίζονται από την κύρια αίθουσα. Το αριστερό κομμάτι έχει μήκος πάνω από 2 χιλιόμετρα. Ένα μικρό ποτάμι τρέχει κατά μήκος του, το οποίο διέρχεται από την κύρια αίθουσα και χύνεται στον ποταμό Ορσάμ. Το δεξί κομμάτι είναι πιο ζεστό και ξηρό. Η είσοδος του έχει ύψος 2,5 μέτρα και πλάτος 5,7 περίπου. Το κομμάτι αυτό διευρύνεται μετά την είσοδο και σχηματίζει μια ορθογώνια αίθουσα μήκος 50 μέτρων και πλάτους 10 έως 15 μέτρων. Αυτό το πεδίο τελειώνει με μια μικρή στοά, με μια στρόγγυλη αίθουσα γνωστή και ως ο Βωμός.
Η οροφή του σπηλαίου Ντεβετάσκα φτάνει τα 100 μέτρα κατά τόπους και φωτίζεται από 7 μεγάλους φεγγίτες που επιτρέπουν στο φυσικό φως να γεμίζει το εσωτερικό του. Αυτές οι τρύπες είναι γνωστές τοπικά ως μάρατα ή όκνατα και μεταφράζονται ως τα μάτια. Το μοναδικό του σπηλαίου πρόσφερε ένα ιδανικό περιβάλλον για τους πρώτους ανθρώπους, παρέχοντας καταφύγιο, τρεχούμενο νερό, μεγάλο χώρο και φως. Δεν προκαλεί έκπληξη τότε που οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ότι οι άνθρωποι ζούσαν εδώ για περίπου 70.000 χρόνια. Οι ανασκαφές έχουν αποκαλύψει ότι το σπήλαιο Ντεβετάσκα είναι μία από τις πλουσιότερες πηγές πολιτιστικών τεχνουργημάτων της νεολιθικής εποχής, μεταξύ 6ης και 4ης χιλιετίας π.Χ. στον κόσμο. Το σπήλαιο Ντεβετάσκα δεν είναι πλέον κατοικήσιμο, αλλά εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από μια μεγάλη ποικιλία ζώων, συμπεριλαμβανομένων πολλών που αναφέρονται ως απειλούμενα. Για το λόγο αυτό, το σπήλαιο είναι εντελώς κλειστό για τους επισκέπτες τον Ιούλιο και τον Ιούλιο, που είναι η περίοδος αναπαραγωγής για τα θηλαστικά της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων περίπου 30.000 νυχτερίδων που το αποκαλούν πλέον σπίτι τους. Στην πραγματικότητα υπάρχουν 34 είδη θηλαστικών, 12 είδη προστατευόμενων αμφιβίων και 82 είδη πτηνών που βρίσκονται στην άμεση περιοχή. Μετά από 1000 χιλιόμετρα και 24 συνεχόμενες ώρες ταξιδιού, αλλά και περιπέτειας, φτάσαμε στο τέλος της εξερεύνησής μας. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και πατήστε το καμπανάκι έτσι ώστε να είστε ενημερωμένοι για το επόμενο βίντεο μας, όπου θα παρουσιάσουμε το μεσαιωνικό κάστρο του Λόβετς, αλλά και την ιστορία του.